Έχουμε την πανδημία. Έχουμε την οικονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Είναι ένα μείγμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με εμβόλιο όμως όλο αυτό. Καλά, είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια της που πρέπει να μεγαλώσει στην εμβολιαστική εκστρατεία και σε αυτό έχει ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλο πράγμα το να δούμε σήμερα όλα αυτά τα, όλο αυτό το πακέτο, αν θέλετε, ένα πακέτο διαχείρισης μιας πολιτικής που έχει κοινές στρατηγικές στοχεύσεις, δηλαδή περίφημη πράσινη ανάπτυξη και αλλαγή του ενεργειακού μείγματος είναι στρατηγική επιλογή του αστικού πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και βλέπουμε πόσο κοστίζει σήμερα. Να τα πάρουμε ένα σε ό,τι αφορά την πανδημία. Με το να θάβουμε η θέση δική σας είναι ξεκάθαρη. Μιλώντας για την πανδημία, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η αποτυχία, η εγκληματική αποτυχία μιας πολιτικής διαχείρισης της κυβέρνησης, η οποία εν μέσω πανδημία συνεχίζει να χαϊδεύει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, να τον τροφοδοτεί με εκατομμύρια, αντί να προχωρήσει άμεσα σήμερα, χτες, σε γενική επίταξη όλων των δομών των νοσοκομιακών και των διαγνωστικών στην Ελλάδα, ώστε με ένα σχεδιασμό να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της σοβαρής νόσησης για τους ανεμβολίαστους, αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν και για τους εμβολιασμένους. Ταυτόχρονα μιλάμε για μια πολιτική η οποία για το 2022 προβλέπει πάνω από 800 εκατομμύρια λιγότερα να δοθούν στην υγεία και μιλάμε για μια πολιτική η οποία εν μέσω πανδημίας μιλάει για κλείσιμο νοσοκομείων με την περίφημη απόσταση των 30 χιλιόμετρων. Είναι ένα σχέδιο που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Που αδυνατίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μεταφέροντας για γιατρούς. Για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των ανθρώπων που αρνούνται να εμβολιαστούν. Να σας πω, έχουν ανησυχίες για δολογικούς ή σχετικούς λόγους. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι δεν μπορεί εν μέσω κρίσης, ακρίβειας, όλα αυτά που περιγράψατε, καθημερινά να τροφοδοτείται ιδιωτικός τομέας υγείας με κάμποσα εκατομμύρια από τα υποχρεωτικά τεστ, αντί αυτό να είναι μέρος ενός γενικού σχεδίου προστασίας του πληθυσμού. Μιλώντας τώρα για την εμβολιαστική κάλυψη, η οποία είναι ανησυχητικά στάσιμη, θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες σαφέστατα που διακρίνονται. Ο κόσμος ο οποίος είναι ακόμα ανεμβολίαστος, ο κόσμος αυτός πρέπει να ενημερωθεί, να προσωποποιηθεί η ενημέρωση και η καμπάνια, να προσεγγιστούν δηλαδή μια σειρά προβλήματα, αλλά και η εμβολιαστική καμπάνια να συνοδεύεται και με παρακολούθηση. Παρακολούθηση των εμβολιασμένων για πιθανές επιπτώσεις για κατηγορίες που έχουν. Θέμα η δεύτερη κατηγορία είναι οι αντιεμβολιαστές. Μάλιστα. Τους αντιεμβολιαστές η κυβέρνηση θεωρούμε ότι τους χαϊδεύει. Και τους χαϊδεύει είτε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες έχουν παραδόξως φύγει από την υποχρεωτικότητα και είναι ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε με συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστικά κλείνει το μάτι. Η περίπτωση των εκκλησιών ήταν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί έχει ανοίξει μια τέτοια κουβέντα. Κοιτάξτε, το θέμα της υποχρεωτικότητας συνοδεύεται σε σχέση με το συνολικότερο πλέγμα. Απ' την άλλη πλευρά, δεν μπορεί για παράδειγμα η κυβέρνηση να βγάζει στη σέντρα τους εκπαιδευτικούς που αρνήθηκαν την προσπάθειά της να βάλουν πλάτη στα αντιεκπαιδευτικά της νομοσχέδια, που είναι πάνω από 80% εμβολιασμένοι, και να χαϊδεύει άλλες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες είναι στο 50%. Και καλό είναι να τις αναφέρετε αυτές τις κατηγορίες του εργαζομένου, γιατί τις ξέρετε. Και ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα των εργαζομένων. Το έχουμε αναφέρει και έχουμε βγάλει για τις καταστάσεις. Για να βγάζει και ο κόσμος συμπεράσματα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, στον χώρο της υγείας να έχεις πάνω από 95% γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και να το καταδικάζεις στη μερική απασχόληση, στη δουλειά με ορισμένο χρόνο. Και να έχεις με 2 χρόνια μετά την πανδημία χιλιάδες νοσηλευτές και γιατρούς λιγότερους από ό,τι είχαμε πριν. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής. Επιλεκτική βλέπετε την υποχρεωτικότητα, άρα θα την βλέπετε να γινόταν μια προσπάθεια επέκτασης. Της υποχρεωτικότητας και σε άλλους χώρους. Θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός και τα συμπτώματα που έχει η περίοδος αυτή με τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι έχουν περισσότερους κινδύνους, άμεσους κινδύνους, να χάσουν τη ζωή τους ή να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να συνοδευτεί με ένα συνολικό πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει και τον εμβολιασμό. Γιατί κοιτάξτε, και την στα σχολεία βέβαια, αλλά κοιτάξτε, στα σχολεία
κυρία Κεραμέως. Για ορισμένους τομείς. Η κυρία Κεραμέως. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Σοφιανός. Αυτό λέει ο κύριος Σοφιανός. Αν καταλαβαίνω καλά, μιλάει για εστιασμένη υποχρεωτικότητα. Το λέω καλά. Μιλάμε για την ανάγκη μια συνολική ενημερωτική καμπάνια να οδηγεί και σε τέτοια μέτρα. Σωστό. Αλλά εδώ λέει και για το στρατό και για την αστυνομία, όπως καταλαβαίνω. Στρατό, αστυνομία, το δημόσιο που έρχεται σε επαφή με το κοινό. Να σας πω. Είναι κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό. Όπου το ποσοστό του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό. Κοιτάξτε, πάρτε το μαθητικό πληθυσμό. Με τα χαμηλότερα ποσοστά στις δύο ηλικίες, αν και κάπως ανεβαίνουν. Κανένα μέτρο δεν παίρνετε στα σχολεία για να ενημερωθούν οι μαθητές. Μάλιστα. Κανένα μέτρο και αντίθετα προχωράμε σε χίλιες συμπτύξεις τμήματων. Θέλω να πάμε στην κυρία Βιέρη, την πρώτη τοποθέτηση. Τμήματα με 28 και 29 παιδιά.